Πρώτο μεγάλο βήμα για την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία οδηγεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αμερικής για την αγορά επιπλέον 15 δισεκατομμύρια κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του έτους και 50 δισεκατομμυρίων έως το 2030. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μειώσει τις ρωσικές εισαγωγές φυσικού αερίου κατά 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέχρι το τέλος του έτους και σταδιακά να απεξαρτηθεί πλήρως. Από τη μείωση αυτή τα 60 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα θα προέλθουν από αύξηση των εισαγωγών LNG από άλλες χώρες, εκ των οποίων τα 15 δισεκατομμύρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 10 δις μέσω αγωγών, ενώ τα υπόλοιπα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας. This amount, 50 η Ευρώπη αναζητεί φυσικό αέριο και σε άλλες χώρες, όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Αλγερία. Ωστόσο το πρόβλημα της Ευρώπης είναι πως δεν έχει ακόμα μεγάλο δίκτυο σταθμών LNG για να μεταφέρει το αέριο. Στο περιβάλλον αυτό, οι τιμέ στην ενέργεια παραμένουν στα ύψη. Μίζον θέμα αποτελεί το κόστο απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτέ. Καθώ μένει να διευκρινιστεί η φόρμουλα για τι τιμέ που θα αγοράζει η Ευρώπη από την Αμερική. Και βεβαίω τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το thriller στι Βρυξέλλε ακόμη συνεχίζεται.